Όλες σε, και σε όλες τις, σε γεωτρήσεις προσπαθούμε να τις, να τις έχουμε ενέργεια, Είναι όλες είναι έτοιμες. Απλώς κάναμε, είμαστε λίγο διστακτικοί, διότι στέλνοντα πολύ νερό μέσα από τις γεωτρήσεις, από τις γεωτρήσεις του μαλλιού, από το, τις χέρεις και τις θυλίσσου, μπορούμε να πάρουμε νερό όσο παίρνουμε από τα ποσελέμη 600 πίνα κυβικά την ώρα. Αλλά αυτό το δοκιμάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Βδομάδα και είχαμε εκεί το πρόβλημα ότι αμέσως είχαμε ένα σπάσιμο το οποίο δυστυχώς δημιούργησε πρόβλημα. Και χθε πάλι είχαμε ένα δεύτερο σπάσιμο. Αυτό μα έχει προβληματίσει πάρα πολύ, διότι είναι ένα σπάσιμο που γίνεται σε μια περιοχή περίπου 2 χιλιόμετρων, ε, λίγο, λίγο κάτω από την Τζίλισσο. Και τώρα μπήκαμε και χθε είχαμε μια συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή και την Τεχνική Διευθύντρια να μπορέσουμε τουλάχιστον με την πρώτη που θα μπορέσουμε, Όχι τώρα φυσικά μετά τον Οκτώβρη, να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτά τα 2 χιλιόμετρα να τα αντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα ή και με ιδία, ιδίου πόρου στην ΔΕΙΑ Είναι ένα έργο περίπου 250 με 300.000 ευρώ. Να μπορέσουμε να το εντάξουμε ούτω ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, διότι πραγματικά ε, οι διακοπέ αυτέ δημιουργούν πρόβλημα. Το άλλο που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι να, να συνεχίσουμε τα έργα και να συνδέσουμε το νέο δίκτυο που υπάρχει ήδη. Σε πολλέ περιπτώσει έχει νέο δίκτυο, το οποίο όμω δεν έχει συνδεθεί με τα σπίτια. Καθώ και να ολοκληρώσουμε το εμβληματικό έργο το οποίο ξεκίνησε πέρυσι το Φλεβάρι. Έχουν γίνει περίπου 60 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα είναι το συνολικό ε, δίκτυο που θα αλλάξουμε. Και μέσα στο Ηράκλειο. Με αυτό θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε, προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι 15-20% νερό ίδρυυση. Συζητάμε για περίπου 4 εκατομμύρια κυβικά, μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Και καταλαβαίνετε όλα αυτά θα είναι υπέρ οτι μπορούμε έτσι με το λιγότερο λόγο να εξυπηρετούμε περισσότερου κατοίκου και με λιγότερο κόστο. Ε, πέρα από αυτό, φυσικά έχουμε κάνει και επαφέ το, με τον Αλμυρό. Ε, έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση και με τον ΟΑΚ και με το Δήμο Μαλαβιζίου, τη Μαλαβιζίου έχουμε κάνει μια συζήτηση, στην οποία ε, είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε μια αφαλάτωση. Ήδη η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου έχει αφαλάτωση, έχει υποδομέ. Είναι κάτι που, μπορεί, κάτι που, μπορεί, να γίνει πολύ γρήγορα, δηλαδή σε έξι μήνε. Γιατί, άμα δούμε πάλι ότι φέτο τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο δεν έχουμε βροχέ, θα έχουμε πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δηλαδή, του χρόνου δεν θα έχουμε να πάρουμε ούτε, ούτε, σταγόνα από τον Αποσελέμη. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει, αν πάρουμε 10.000 κυβικά. Παίρνουμε ημερησίω, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιε περιοχέ κοντά στην περιοχή του, του Αλμυρού, Φινικιά εδώ που βρισκόμαστε ε, και Αγιοσύλλα, αυτές τις περιοχές. Ένα άλλο πρόβλημα που θέλω να τονίσω που υπάρχει πραγματικά είναι με το, με το πεδίο των το δαφνών. Αυτό θέλω να το τονίσω γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόσμος ότι εκεί πέρα έχουμε αρκετέ γεωτρήσεις, περίπου 500 κυβικά την ώρα βγάζουν, αλλά δυστυχώ έχει γίνει μια παλιά συμφωνία με, πριν από εμά, από τη Δημοτική Αρχή, και το νερό που παίρνουμε από, τον, από την περιοχή των Δαφνών είναι νερό το οποίο περισσεύει εντό παρεθέσεω να πω από την ίδρυση, την άδρυση, την περιοχή των δαφνών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι το καλοκαίρι που εμεί θέλουμε περίπου 200-250 κυβικά την ώρα από τι δαφνέ για να εξυπηρετούμε και τι περιοχέ, αυτή τη στιγμή παίρνουμε 70, κυβ... 70 κυβικά την ώρα από την περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Στάμε για 3.500-4.000 κυβικά λιγότερα ημερησίω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα πρώτο πρόβλημα. Εμεί είμαστε, δεν θέλουμε να πάμε όλο τον νότο το δαφνών, αλλά να παίρνουμε τα 200-250 κυβικά να μπορούμε να διαχειριστεί. Τι ιδέα δεν μπορεί να διαχειριστεί να έχει από τη μια στιγμή 250 κυβικά το χειμώνα και 70 κυβικά την ώρα πάντα, σαν με το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία και με τους ε, δημότες, μάλλον τους ε, κοινοτικούς των το Δαφνών, να μπορέσουμε να το λύσουμε προς το όφελος όλων.